Έχουμε τον κύριο Κατρούκαλο, αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών και βουλευτή Μεσσηνίας. Δηλαδή κυκλοφορούν και τα σενάρια, κύριε υπουργέ, καλημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε εσά και στο κρατές μας, καλή εβδομάδα. Κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Σου λέει, εξαρτάται, σου λέει η ιστορία της συμφωνίας. Εκατό λογιό σενάρια είναι, μωρέ. Εκατό λογιό παραμέτρους έχουμε τώρα. Πώς να ξέρεις τι θα γίνει. Δεν ξέρεις, λέω, τα σενάρια που κυκλοφορούν. Ναι. Μας διαμορφώνει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει αποφασίσει. Δεν ξέρω, πώς ξέρει ο κύριος Κατρούγκαλος. Λες να έχει ο Κατρούγκαλος. Δεν ξέρει καμιά είδηση. Λέω, αν ας πούμε καθορίζεται και η ημερομηνία των εκλογών και από το θέμα των Σκοπίων. Γιατί είδαμε και λίγο κάτι κοντρίτσες εκεί πέρα τον Ανέλ με τον Υπουργό των Εξωτερικών. Μπορεί να σου διαμορφώσει περιβάλλον εκλογικό το Σκοπιανό. Ακούστε να δείτε, θα είναι ένα από τα θέματα που θα επηρεάσουν την εκλογική κρίση. Από εκεί και μετά, εάν με ρωτάτε αν αυτό πρόκειται να φέρει κοντίτσα τις εκλογές, η γνώμη μου είναι όχι. Εμείς θέλουμε να είναι η οικονομία αυτό που θα καθορίσει την τελική επιλογή των Ελλήνων πολιτών, και για αυτόν τον λόγο θέλουμε, τώρα που η οικονομία είναι σε άνοδο, να μην ανακόψουμε την ορμή της αυτή, να έχουμε μια ομαλή λήξη της βουλευτικής περίοδου όπως το βλέπει το Σύνταγμα. Εντάξει, θα πούμε για την οικονομία που λέτε ότι είναι σε άνοδο κτλ. Αλλά να κλείσουμε λίγο της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί ακούς, ας πούμε, για παράδειγμα και για την ιστορία της συμφωνίας. Εγώ βλέπω, σου λέει, εσείς λέτε ότι θέλετε, αλλά εγώ βλέπω ο άλλος υπέγραψε για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, για την άνοιξη των διαδικασιών, για την άνοιξη των διαδικασιών. Αλλά έχει βγει και πανηγυρίζει στη χώρα του, κάνει εκδηλώσεις ότι η Μακεδονία μπήκε στο ΝΑΤΟ, έτσι ακριβώς ονομάζει. Δεν έχω ακούσει μια φορά, λέει, Βόρεια Μακεδονία αυτό χριστιανό. Στον παγάζει, ναι. Μια φορά να το πει όμως. Τίποτα, ας πούμε. Μακεδονία η Μακεδονία και η Μακεδονία Μακεδονική. Κάνει εκδηλώσεις και στην ουσία διαμορφώνεται ένα περιβάλλον χωρίς επιστροφή. Με κάθε άλλο. Θυμίζω ότι η διάμεση συμφωνία προέβλεπε ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να δεχτούμε την ένταξη της γειτονικής χώρας, εάν υπέβαλε την αίτησή της με το προσωρινό όνομα. Ναι. Τώρα έχουμε μια συνθήκη που λέει το ακριβώς αντίθετο. Ότι είναι δικαίωμά μας να απορρίψουμε την αίτηση, εάν δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που βλέπει η συνθήκη. Είμαστε δηλαδή πολύ πιο κατοχυρωμένοι τώρα από τότε που και πάλι εμποδίσαμε την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Με λίγα λόγια, το κλίμα που προσπαθεί να διαμορφώσει ο κ. Ζάεφ στη χώρα του, είναι λογικό να προσπαθεί να το διαμορφώσει, γιατί υποστάται ένα δημοψήφισμα. Και εμείς θέλουμε να κερδίσει το δημοψήφισμα, γιατί θεωρούμε τη συμφωνία υποφελή. Και θέλουμε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αφόσον το θέλουν αυτοί, δεν είναι δική μας απόφαση αυτή. Ακριβώς όμως με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ναι, αλλά πάνω σε αυτή την έρμητη συμφωνία, ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας μας τώρα για αυτή την υπόθεση, λέω, πάνω σε αυτή την έρμητη συμφωνία, έχει αρχίσει και παίζεται ευρύτερο, ή τουλάχιστον έτσι μας λέτε, ότι παίζεται ένα ευρύτερο παιχνίδι. Να οι Ρώσοι με τα λεφτά στην Ελλάδα. Να καταγγελίες για παρεμβάσεις αντιστοίχως στα Σκόπια. Τι γίνεται? Ούτως ή άλλως οι μεγάλες δυνάμεις δεν είναι μόνο η Ρωσία, είναι και η Τουρκία. Mm. Θέλουν να παίξουν παιχνίδι στην περιοχή των Βαλκανίων. Και όπως γνωρίζετε, τα συμφέροντά τους δεν ταυτίζονται πάντοτε. Για να χρησιμοποιήσω μια ήπια έκφραση, ναι. Με τα δικά μας. Ναι. Και εμείς είμαστε προφανώς επιφροντισμένοι να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας, ακόμα και απέναντι σε φιλικές χώρες. Εμείς τις πληροφορίες τις είχαμε από μόνοι μας ή μας τους δώσαν οι Αμερικανοί? Οι πληροφορίες είναι των δικών μας υπηρεσιών και είναι διασταυρωμένες. Ακριβώς γιατί δράσαμε τώρα. Στο παρελθόν, ας πούμε, στην υπόθεση του Σκρυπάλ, όταν είχαμε πληροφορίες που βασίζονταν σε ξένες υπηρεσίες, δώσαμε το ελαφρυντικό σε μια φιλική χώρα. Όταν όμως οι πληροφορίες είναι από δικές μας πηγές, όταν είναι διασταυρωμένες, όταν έχουμε επανειλημμένα προειδοποίηση ότι ακόμα και απέναντι σε φίλους θα εφαρμόσουμε ότι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, δεν είχαμε άλλες επιλογές. Ναι, αλλά δεν ανησυχεί. Τώρα ο Λαυρόφ θα έρθει. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της άλλης πλευράς. Εμείς προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι δεν θα διαταραχθούν σοβαρά οι ελληνορωσικές σχέσεις, ακριβώς γιατί είναι επιδίωξη δική μας να εξαρτηθούν να είναι στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Αυτό όμως κυρίως εξαρτάται σε αυτή τη στιγμή από την απάντηση που θα πάρουμε. Η απάντηση. Δεν ήρθε όμως. Κανονικά, αν ήταν να απελάσουν δικούς μας, θα το είχαν κάνει ήδη, έτσι δεν είναι? Να απελάσουν. Μέχρι στιγμή φαίνεται ότι δείχνουν μια αυτοσυγκράτηση. Αλλά δεν πρέπει να προδικάζουμε τίποτα μέχρι που ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Ναι, γιατί μας... Τώρα, σοβαρά, Υπουργέ, υπάρχει θέμα εκεί με το Άγιο Όρος και τα λοιπά, ή είναι παραφιλολογία όλο αυτό?
Δεν θέλω να προχωρήσω σε λεπτομέρειες, ακριβώς γιατί, όπως είπα, θέλουμε να είναι οι σχέσεις μας με τη Ρωσία, μια παραδοσιακά φιλική χώρα, καλές. Επομένως, ό,τι πούμε θα το πούμε με επίσημη ανακοίνωση, αν θέλουμε να πούμε κάτι παράπτωμα από αυτό που ήδη έχει γραφτεί, και εν όψη και των αντιδράσεων της άλλης πλευράς. Ναι, γιατί... Εντάξει, προσεκτικός υπουργός εξωτερικών είναι τώρα. Εντάξει, ναι, προφανώς δεν μπορεί να μιλήσει. Απλώς να σημειώσω ότι αυτό φαίνεται ότι πέραν της, του δικού μας ενδιαφέροντος, ας πούμε, ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, σαν να είναι ενταγμένο σε αυτή τη ελκυστίδα που υπάρχει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Α, αυτό θα το σχολιάσω. Γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, όπου οι καλές μας σχέσεις με τη μία δύναμη να μην επηρεάζουν τις σχέσεις μας με την άλλη. Γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του Σάλτσμπουργκ, την περίπτωση Σκρυπάλ, όπου εκεί σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους. Τους διπλωμάτες τους, μάλλον, όχι τους προσβευτές τους από την Μόσχα. Εμείς δεν το κάναμε. Ακριβώς γιατί θέλουμε να είμαστε μια μεσολαβητική δύναμη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Ρωσία. Προφανώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σπίτι μας. Αλλά απέναντι σε μια παραδοσιακά φιλική χώρα όπως είναι η Ρωσία, θέλουμε να παίξουμε αυτό το ρόλο της γέφυρας του μεσολαβητή. Νομίζω όμως ότι τώρα έχουν αγριέψει λίγο τα πράγματα. Τώρα, εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Κάτι, τώρα για να κάνετε τέτοια κίνηση, προφανώς κάτι συνέβη σοβαρό. Ναι. Έτσι. Ήταν επαναλαμβανόμενα γεγονότα που δεν μπορούσαμε πια να γνωρίσουν. Μάλιστα. Επί των οικονομικών, μια και το ανοίξατε νωρίτερα το θέμα, οι προοπτικές είναι όντως στην κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός καινούργιου περιβάλλοντος και γύρω από τις συντάξεις και τα φορολογικά και την ευμάρεια που λέγατε, στην κατεύθυνση ευμάρειας που λέγατε κι εσείς, ή κουβέντα κάνουμε τώρα τη στιγμή που και λίγο προεκλογική, εννοώ τη στιγμή που εδώ το ΦΠΑ των νησιών, ας πούμε, και εμφανίστηκε η Γερμανία να σου λέει όχι 28 εκατομμύρια ανταποδοτικά, και αναρωτιέται και ένας πολίτης ορθολογιστής και σου λέει ωραία, εμείς τα βρήκαμε μέσω του Υπουργείου Άμυνας τα 28 εκατομμύρια το Γενάρη που τελειώνει η αναστολή του επιβολής του μέτρου, να τα ξαπάρουμε πίσω τα 28 εκατομμύρια, ή θα είναι και τα 28 εκατομμύρια κομμένα και το ΦΠΑ στα νησιά? Ακούστε, είναι προφανές ότι γυρίζει σελίδα και τα μεγέθη της οικονομίας είναι προφανώς ανωδικά. Δεν έχει περάσει ακόμα αυτό στην τσέπη του μέσου ανθρώπου και αυτό είναι το στοίχημά μας. Αλλά και κυρίως μετά τις 21 Αυγούστου έχουμε μια εντελώς διαφορετική δυνατότητα άσκησης πολιτικής, γιατί τα μέσα που θα επιλέγουμε για να πετύχουμε τους πολιτικούς μας στόχους ανήκουν σε εμάς. Γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ανήκουν. Αυτό που λέτε. Ναι, ακριβώς αυτό. Διαβάζω στον αντιπολιτευτικό τύπο ότι πραγματικά αντιμετωπίζουν, μερικοί νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Πήγα να πω μια λέξη, γιατί τους αντιμετωπίζουν ως κάφρους, αλλά και αυτός λαός είναι. Η αντίδραση της Γερμανίας για τα 28 εκατομμύρια οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι εξακολουθούν να εφαρμόζουν στην Ελλάδα μνημονιακή εποπτεία. Μέχρι τις 29 Αυγούστου αυτήν έχουμε. Και γι' αυτό το λόγο οι προσπάθειες των κομμάτων της αντιπολίτευσης να καταθέσουν τώρα το νόμο για τη μη περικοπή των συντάξεων δεν αποτελούν απλώς εμπεγμό του ελληνικού λαού, αλλά προσπάθεια να γίνει η περικοπή στο τέλος. Γιατί προφανώς οτιδήποτε γίνεται μέχρι το τέλος του προγράμματος υπόκειται στην πολύ αυστηρή μνημονιακή εποπτεία. Ο δεύτερος λόγος για τα 28 εκατομμύρια είναι ότι ακριβώς εντός του μνημονίου η Γερμανία είναι υποχρεωμένη βάσει το δικό της θεγματικών ρυθμίσεων οποιαδήποτε αλλαγή να τη φέρνει στη Βουλή. Αυτό λοιπόν που έγινε με τα 28 εκατομμύρια έγινε αποκλειστικά και μόνο γιατί ακόμα δεν έχει έρθει 21 Αυγούστου. Από την 21 Αυγούστου και μετά τα χέρια μας δεν θα δεσμεύονται πια από τις μνημονιακές δεσμεύσεις τις διαδικαστικές. Θα έχουμε υποχρεώσεις αυτές που ήδη έχουμε αναλάβει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Να πιάνουμε. Ακριβώς, αλλά αυτές τις υποχρεώσεις ποιες είναι? Να πιάνουμε τα πλεονάσματα, πολύ μεγάλα, αλλά αυτά έχουν συμφωνηθεί, γιατί οι προηγούμενοι είχαν συμφωνήσει πολύ μεγαλύτερα. Και δεύτερον, να μην αναστρέψουμε θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Οι περικοπές των συντάξεων, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί, δεν είναι θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Το αντίθετο. Στον νόμο τον ασφαλιστικό, η προσωπική διαφθορά προβλεπόταν για να μείνει και έτσι είχαν καταρτιστεί και σχετικές οικολογιστικές μελέτες. Τώρα όμως, γιατί συζητάμε για την προσωπική διαφορά, για τις συντάξεις δηλαδή, υπό την αίρεση της συμφωνίας των εταίρων?
Και σου λέει να το δούμε. Ακόμα και Μοσκοβισή, δηλαδή, που είναι θετικά διακείμενος και τα λοιπά, σου λέει να το συζητήσουμε στον προϋπολογισμό. Ναι, προφανώς. Να το συζητήσουμε, δεν αποφασίζετε μόνοι σας, θα το συζητήσουμε. Μα γιατί αυτό που εξετάζεται πράγματι είναι η επίτευξη των οικονομικών μεγεθών. Ναι. Και εμείς θα έχουμε δύο ειδών εποπτείες. Η μία την οποία έχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Okay. Και η δεύτερη. Ότι δεν ξεφεύγει από το στόχο. Αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην υπόλοιπη, είναι ότι δεν ξεφεύγει από το στόχο. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Άρα. Ωραία, εγώ κύριε λοιπόν έχω και υπερπλεώνασμα. Η πρώτη είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι ακριβώς όπως όλες οι χώρες που ήταν σε εποπτεία, έχουμε και μια πρόσθετη σε σχέση με τους στόχους, ας πούμε, της μήνας αναστροφής των θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Αυτά πράγματι θα παρακολουθούνται. Αλλά άλλο αυτό, άλλο ότι είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική περίοδο. Αυτό δεν το πρόφησε το οποίο, αν υποτεθεί ότι ο Μοσκοβισή είναι φιλικός απέναντι στη χώρα μας. Εντάξει, αλλά από την άποψη αυτή, όταν μια χώρα η οποία έχει, ας πούμε, υπερπλεώνασμα, γιατί δεν είναι αυτόματο το δικαίωμά της να πει, παιδιά, εγώ από αυτό το υπερπλεώνασμα ένα ποσό θα το δώσω για να καλύψω την προσωπική διαφορά και επομένως να μην υπάρξει σημείο στο σύνταξη. Γιατί τώρα δεν είχε υπερπλεώνασμα να δώσει 28 εκατομμύρια. Τόσο υπερπλεώνασμα είχε. Εντάξει, σου λέει τώρα μέχρι τις 21 είμαστε μέσα. Για την κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ούτε καν το υπερπλεώνασμα δεν χρειάζεται για να τηθούν πρόσθετοι πόροι. Γιατί θυμίζω. Είχαν προβλεφθεί μέτρα και αντίμετρα. Εάν δεν καταργηθεί προσωπική διαφορά και δεν ισχύσουν τα αντίμετρα, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Άρα αυτό είναι ένα επιπλέον λόγο για να προχωρήσουμε. Προφανώς αυτά θα γίνουν όχι με έναν τρόπο που θα δημιουργήσουν προβλήματα οι σχέσεις μας με τους εταίρους, αλλά έχω πει ξανά ότι με δεδομένο ότι στον αρχικό ασφαλιστικό νόμο, αυτό που λέγεται νόμος Κατούγκαν, η προσωπική διαφορά ήταν να παραμείνει. Κυρίως επειδή οι αναλογιστικές μελέτες είχαν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμείνει η προσωπική διαφορά και να πιάσουμε το στόχο της προσαρμογής της δαπάνης με το πάγωμα των συντάξεων, τον όχι με την περικοπή τους. Ακριβώς λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους δεν υπάρχει θεσμικός δομικός λόγος να επιμείνουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Ξαναλέω ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα εκβιασμού του Διεθνούς Ζωτικού Ταμείου, όχι των Ευρωπαίων. Εδώ είναι το δουνού του ακόμα. Αν δείτε. Η διατύπωση είναι πολύ ήπια στη μεταπρογραμματική εποπτεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την εποπτεία και κατά περίπτωση μπορεί να συνεργάζεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επομένως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι σε ρόλο τεχνικού συμβούλου. Τους εκβιασμούς που έκανε στο παρελθόν δεν θα είναι σε θέση να τους ξανακάνει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα.